Τώρα γράφουμε δηλαδή, να ξεκινήσω εγώ. Φυσικά θα κάνω αρχηγό αυτό που χρωστάει τα λιγότερα. Ποιος χρωστάει τα λιγότερα? Εγώ. Εγώ και ο Ιάσον. Βάλε τον Ιάσον, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Αρχηγός ο Ιάσον. Αρχηγός, ποιος είσαι από εσάς? Εγώ. Ωραία. Θα μπει η Μαρία αρχηγός, αλλάξτε. Γιατί σε βαριέμαι. Πήγαινε από εκεί, αλλάξτε. Σας είχαμε ζητήσει να βγάλετε ένα αρχηγό. Έχετε βγάλει αρχηγό? Ο Γιώργος. Λοιπόν, φυσικά τον ακυρώνω και κάνω αρχηγό τον Ευάγγελο. Καλά, τι αρχηγός είναι αυτό? Αλλάζω τον αρχηγό, φύγε από εδώ. Κάνω αρχηγό την Ιωάννα. Ιωάννα, πάρε μπροστά. Είσαι αρχηγός? Ναι. Ωραία, Γιώργο αρχηγός, μπες μπροστά. Μπες, γίνε αρχηγός. Επιτόπου. Αρχηγός. Δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα του Κώστα. Ξαναμπες, ωραία, αρχηγός. Ναι, μα δεν μπορώ να δω. Με σκάζει. Ρε, Ειρήνη, σε αλλάζω. Μπες αρχηγός. Μπες αρχηγός, θα βαρέθηκα. Φύγε. Ειρήνη, γιατί να τη βλέπω. Βλέπω τα μούτρα του Κώστα για λίγο τόση ώρα, το αλλάζω. Ειρήνη, πες αν έχω πάλι αρχηγό για να βλέπω κάτι όμορφο. Όχι τα μούτρα του. Αθηνά σε λένε. Μου φαίνεται ξανά την μπροστά ο Κώστας. Πολύ πιο τηλεοπτική φάτσα είναι ο Αντώνης. Θα βάλω αρχηγό τον Αντώνη. Αντώνη, μπες αρχηγός. Άλλαξε αρχηγός, φύγε. Πέτρος, πήγε από πίσω. Όχι, έλα εσύ, ο πρώτος που ήσουν στην αρχή. Ο Αδαμάντης, κάτσε εκεί. Ψηλός, μπες αρχηγός. Μπες αρχηγός, χωρίς πολλά πολλά. Ωραία, λοιπόν, να σου πω κάτι. Ένα Κύπριος μόνο αρχηγός μπορεί να είναι. Αγόρι μου. Κερδίζουμε και τα reality όλα. Κερδίζετε και τα reality όλα. Πάρ' το χρόνο σου. D of the Tiger. Αυτό είναι λογοπαίγνιο, κάτι που δεν το καταλαβαίνω εγώ. Department of Informatics. DIP λέγεται το τμήμα κανονικά. DIT. Ξεκινάω με τα παιδιά εδώ πέρα, με τα λωρίχη, τι είσαστε? Σκαπανίστηκε τα κατάλληλα. Οι δικηγόροι μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση που έχουν δώσει με τα λωρίχη? Γεωλόγοι. Δεν με νοιάζει τι είναι, αυτοί οι λόγοι. Το έχεις εσύ, ύφεστε, πώς σε λένε, Μίτσο? Ήφαστος, πώς μου ήρθε? Γιώργο. Σπύρο. Τα ίδια είναι. Γιώργος, όλοι. Πάμε στον Περικλή. Παναγιώτης. Περικλής είναι ο... Περικλής Παναγιώτης, τα ίδια είστε όλα. Κάμε ένα ζουλάπια. Χέρια απάνω, παίζει ο... Άγγελος. Ο Άγγελος. Συγγνώμη ρε μαλάκα που δεν το βρήκαμε το όνομά σου. Το μυαλό μου δεν έχουμε τον καλό σου. Κάθε μέρα γνωρίζω χιλιάδες κόσμο. Δεν θυμάμαι τον Άγγελο ή Μαρτον. Δεν σε ξέρει κανένα. Ούτε κοντίσου ρε μαλάκα. Πάμε στη φίλη μου την Άλκη τη. Την Αλκίστηδα είναι στο... το κανονικό, το ολόκληρο το όνομα είναι Αλκίστηδα. Είναι Άλκιστης. Άλκη, καλά το είπα, εσύ Άλκιστης. Ναι, με είτε και όταν. Μα μου λέει να λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, η Άλκιστης. Άλκιστη. Είναι Άλκιστης θα πω. Άλκιστης, ναι. Ο ρεπόρτερ μας... Μπορώ, μάνα, γιατί έχω πάθει. Ο δημοσιογράφος μας... Και εσείς, μέσα σε 30 δεύτερα, θα πρέπει να αποστηθήσετε. Το σωστό είναι 90 βαθμούς! Μπράβο, το βρήκαν ακριβώς! Δεν το πιστεύω. Η άλλη είναι. Η άλλη το πιστεύω. Σωστό, 90 εσείς! Μείον 2. Άρα, μάλλον πάλι. 7-7! Και γίνεται δερμάκι, κυρίες και κύριοι! Εμείς είμαστε 9. Ναι, συγγνώμη. 9-5! Το σωστό είναι 70%! 30% είναι απλά κερδίζουν τα παιδιά που είχαν πει 70%, έτσι. Εντάξει, θα το πιάσουμε στο αυτό μαλάκα σκηνοθέτη. Ναι, στο μαλάκα σκηνοθέτη απαντάς, έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, άσε να το πω εγώ που ξέρω. Ρε μαλάκα, θέλετε να κατεβείτε να κάνετε εκπομπή, ρε μαλάκες. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα. Μην ξαναμιλήσεις, αυτό που είπες και πριν και ξαναμίλησες. Όχι, θα το πω εγώ να δούμε το βίντεο. Δεν το θα πει και αυτό, θα μου πάρει και αυτό. Θες να πει και αυτό, εγώ θα το πω το βίντεο. Δεν μιλάει σήμερα ο Περικλής και μιλάει νεκτάριστο. Έχει γίνει χαμός. Ο ένας είναι αρχισυντάκτης, ο άλλος είναι σκηνοθέτης. Να σου πω, τι σχολή έχεις τελειώσει? Σίγουρα έχεις τελειώσει σκηνοθεσία πού, στη Ρουμανία, πού? Κάπου έχεις πάει, κάπου Βαλκάνια έχεις σπουδάσει σκηνοθέτηση. Δεν εξηγείται. Και δεν το λέω γιατί έχεις κάτι από Κουστούριτσα, το λέω γιατί έχεις κάτι από Απατεώνα, γι' αυτό το λέω. Μην μπερδεύεσαι. Άκουρε μαλακά. Τον είδατε ο σκηνοθέτης πριν, δεν ξέρω αν τον πετύχατε. Ένας υπερήλικας, 70 χρονών μαλακά. Ο οποίος είναι με σωλήνα και πίεση, λέγε έτσι. Η ερώτηση ήταν. Όταν κάνω έτσι μαλάκα, θα μου λες ποια ήταν η ερώτηση. Γι' αυτό κάνω έτσι. Κάνω έτσι για να μου το πεις από το κοντρόλο, μαλάκα. Δηλαδή, τι και μαλάκα, η αλφαβήτα, ρε μαλάκα. Η αλφαβήτα του τηλεπαιχνιδιών. Όταν έκανε ο Φερεντίνος έτσι, του λέγανε από πάνω. Πες αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα γίνω ποτέ Φερεντίνος. Με κάψατε. Έλα, Περικλή. Ένα. Ναι. Ωραία, μείνε εδώ πέρα που έχω κάνει και το μουσείο, μαλακά. Που ποια κάμερα, έχει μπει ο γερανός στη μέση. Την 5, την 6, την 9, την 10. Ποια κάμερα, του κινητού μου, ποια κάμερα. Να κοιτάξω. Δεξιά έχει 4 κάμερες.
Εκεί δεξιά, δεν θες να μου πεις νούμερο κάμερας, άνθρωπε μου. Πιο μακριά, ρε μαλάκα. Πάλι μέσα στα βυζιά μου έχεις μπει άλλη μια φορά. Ή Μάρτον. Πού θες να πας, σπίτι σου. Τι να πω, ρε μαλάκα. Το έχεις ακούσει τρεις φορές. Μα πέφτει το βίντεο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει να έχω διαφορετικό τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω. Να πέσει το βίντεο. Δεν υπάρχει ποικιλία σε αυτά που λέω. Γιατί. Άρα είμαστε σε σημείο που έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Φώτα. Φώτα, ρε μαλάκα, πρίκη. Τέλος γύρου. Τι. Όχι. Είδε που αντέδρασε. Σκέψω, ο αρχισυντάκτη μου δεν αντέδρασε. Που έχουμε άλλη μια ερώτηση. Σε πρόλαβε. Ρε μαλακά, νεκτάρε, είσαι εδώ. Τι είσαι εδώ, τι να, και, πού είσαι, τι να σε κάνω, ρε μαλακά. Περικλή, μ' ακού. Βάλε τη μασέλα σου και έλα να τα πούμε. Νεκτάριε, πήγαινε πάρε το ζάναξ σου και έλα να συνοηθούμε, ρε παιδάκι. Λοιπόν, να φύγει το βιντεάκι. Γύρο σκηνοθέτη. Γύρο πρώτο, το ξεμπρόστιασμα. Όχι, όχι, ξαναπάμε γιατί με φαίνεται η κοιλιά μου τεράστια, ρε φίλε εδώ. δεν ξέρω, κάνε φώτο σου, να σου πω ξαναπάμε. Πάμε από εδώ. Έλα εδώ. Ξανά έλα μπροστά κάμερα σε μένα. Πάμε. Και έφτασε η στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε. Πρώτος γύρος, το ξεμπρόστια. Πάλι φαίνεται, ρε μαμί. Ναι. Έλα, πρώτος γύρος, το ξεμπρόστια. Πάμε, ρίξτε το βίντεο. Είστε οι υπηρέτες του παρουσιαστή. Αυτή είναι η δουλειά σας. Αυτό που σου είπα, δεν κατάλαβα. Βεβαίως, γιατί κακό είναι. Δεν καταλαβαίνω. Θίγεσαι που μου τελείωσε ένα ΙΕΚ το 1980 που πλήρωνε ο πατέρα σου και ήρθε να μου κάνει σε μένα μάθημα τώρα. Άντε, ηλεκτρολόγε. Εγκεφαλικό. Ναι. Οι τηλεθεατές που με βλέπουν έτσι απλά περιμένουν το κοντρόλ να μου πούν τι θα κάνω. Τέταρτος γύρος. Το ποσοστό. Ρε μαλάκα, έφυγε για να το δείξει. είναι ένα από τα επεισόδια που μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά οι δικηγόροι είναι το απόλυτο outsider και μάλλον θα χάσουν. Αλλά! Στη ζωή... Δεν μπορώ. Αλλά στη ζωή όλα μπορούν να γίνουν, γιατί η πραγματικότητα, όπως έχει πει και ο Στίβεν ο Σπίλμπερκ, πάντα ξεπερνάει τη φαντασία. Ο Σπίλμπερκ το έχει πει αυτό. Κανένας το έχει πει αυτό, το λέω εγώ. Ωραία. Ναι, μπορώ να το κατοχυρώσω. Τελικά, είδες ο Θεός, δεν τα δίνει όλα, ρε. Εντάξει, σε έχει κάνει τουλάχιστον ωραίο κοριτσάκι. Σου λέει, θα την κάνω τη Μαρία ομορφούλα, αλλά μυαλό τίποτα, δεν θα δώσει τίποτα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Σίγουρα ένα μάθημα της κυρίας Τσακαρέστου. Α, την κυρία Τσακαρέστου. Τα φιλιά μας την κυρία Τσακαρέστου. Πόσο χρόνο είναι η κυρία Τσακαρέστου? Δεν μπορούμε τώρα να πούμε πώς. Ναι, οκ. Κάτι μου λέει ότι έτσι το μυαλό μου ότι ίσως έμπαινα κυρία Τσακαρέστου. Φίλες και φίλοι, subscribe θέλω να κάνετε εδώ. Και κουδουνάκι για ειδοποιήσεις εδώ. Τι κάθομαι και κάνω πραγματικά, δηλαδή για ποιο λόγο το κάνω εγώ όλο αυτό το πράγμα τώρα. Και ψιλοαρέσει κιόλας, ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα. Δημήτρη, πόσο ωραίο είναι να βλέπεις την κοπέλα σου ανάμεσα σε τέσσερις. Ας έστελνες. Δεν υπάρχει λόγος για τίποτα, όλα είναι μάτια, είμαστε σκόνη στο διάστημα. Επίσης να πω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, το λέω σε πολλές εκπομπές, υπάρχουν πάρα πολλοί που αγχώνονται για το μέλλον της χώρας. Δικαίως, κάπου εδώ να πούμε, δικαίως και αγχώνονται. Μπράβο παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ το ξαναπεί, αυτή η χώρα δεν θα χάσει ποτέ για αυτόν τον λόγο. Είμαστε πολύ βλαμμένοι μαζεμένοι. Δηλαδή, το αυτό δεν νικέται, δεν μπορείς να το νικήσεις αυτό. Βέβαια, οι νομικοί βλέπω είστε ένα, ρε παιδί μου, πολύ συνοχή. Ο αρχηγός σας κράζει. Οι άλλοι λένε, τι είναι αυτό. Αυτή η δικηγόρη, τι πράγμα. Λοιπόν, βεβαίως είμαστε με τα παιδιά του λαού εδώ πέρα, τους βρωμιάρδες, τους μεταλλιολόγους που γλύφουν πέτρες. Να σου κάνω χίλιες φορές, φίλε, καθαρή ψυχή και να γλύφω πέτρες παρά τα δικηγόρος. Φίλε, τώρα βλέπεις τι γίνεται πέρα. Οι άνθρωποι είναι. Φάνη, λογέμπι. Αλλά να σου πω κάτι, χίλιες φορές δικηγόρος, τουλάχιστον και να πρεστίζει αυτό το επάγγελμα. Τώρα κάθομαι να γλύφω πέτρες και να είμαι τώρα γκαραζόγατο, όχι. Χίλιες φορές να μισχέμαι με τον συνάνθρωπό μου και να έχω λεφτά στη τσέπη. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι υπερεκτιμημένες ούτως ή άλλως. Περνάμε και ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, να κοιτάξω την κάμερα σαν να είναι εγκόμενά μου ή να κοιτάξω την κάμερα σαν να είναι η γυναίκα κάποιου φίλου μου. Λοιπόν, είδες πάντα γι' αυτό μια παρέα πρέπει να έχει ένα Κύπριο, φίλε. Είναι σαν τον Ντάνι Τρέχο. Μετά στον Κύπριο μέσα στην παρέα και γίνεται χαμός, είναι τέλειο. Λοιπόν. Ρε, θέλω κανένα χήμα, ρε, πούσι. Δεν πάμε με ένα χήμα. Δεν θα πάει καλά αυτό το γύρισμα. Απογοήτευσε.
Γλυκό με σόδι καταμέλα. Μόνο ξεκάθαρα. Λαβέ θα πα σπίτι. Ίσα-ίσα. Να ξέρει, ίσα-ίσα. Δεν καπνίζει. Καπνίζω. Εγώ τώρα το κάνω εικόνα. Τσιγάρο, γλυκό με καραμέλα. Χέστηκα πάνω. Με 50 λογάκια. Το πέρασα. Το πέρασα. Έδινα ένα μάθημα, το έχω δώσει 7 φορές, ρε μαλάκα. Μπομπ Σφουγγαράκι, εντάξει. Μπομπ Σφουγγαράκι, εντάξει. Ποιο χαρακτήρα του είσαι? Είμαι. Ποιο είμαι? Φίλε, πρέπει να ήμουν ο πιο cringe, ο Μπομπ. Ο Μπομπ, ναι. Ζούμε ρε λίγο, έχεις φάτσα Μπομπ. Έχω φάτσα Μπομπ. Και εγώ φάτσα καλαμάρι, κοίτα εδώ δίπλα. Εγώ ξεκινάω από τις 7 και σηκώνω με τις 1 το μεσημέρι. Ανάλογα αρέσει το ξυπνητήρι τώρα. Αν έχω ξυπνητήρι τώρα το αργεί τον ξημερώματα δεν ξυπνάω κατευθείαν. Έτσι ξυπνάω, δώσ' το. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Από ποιο, από πού φαινόμαστε και πάνω? Πες μου για το Φάνη. Τον αγαπάω. Είμαι η πιο φανατική τριεθέ. Όχι εντάξει αυτό στο YouTube, ναι, του Παρασκευά. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτά από μένα και το WhatsApp. Άλλο ένα γύρισμα έφτασε στο τέλος του. Σας φιλώ όλους.